Είναι μια παράσταση διαμαρτυρίας. Οι γιατροί πράγματι είμαστε σε απόγνωση. Ευτυχώς όμως έχει δοθεί η λύση. Πηγαίνουμε σε μια άλλη διοίκηση, βέβαια δεν έχει οριστεί ακόμη. Και εμείς βρισκόμαστε εδώ γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να είναι νόμιμο. Γιατί υπάρχει μια υπουργική απόφαση, δεν έχει βγει το ΦΕΚ, βέβαια, αλλά υπάρχει η υπουργική απόφαση και είναι θέμα λίγων ημερών για να περάσουμε, για να αλλάξουμε σελίδα. Από εκεί πέρα όμως, Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις που βαρύνουν το μέλλον του νοσοκομείου δεν μπορούν να λυθούν σήμερα. Εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους ως ερετό μέρος στο ΔΣ, έβαλα θέμα σήμερα και έκανα πρόταση να αυτοξαιρεθεί ο κύριος Ζαχαρόπουλος ως προεδρεύον του ΔΣ ή αν δεν αυτοξαιρεθεί, ζήτησα από τα μέλη να τον εξαιρέσουν γιατί υπάρχει ηθικό θέμα και τίθεται και θέμα εμπιστοσύνης. Ο ίδιος σαφώς δεν αυτοεξαιρέθηκε, αλλά με πλειοψηφία 4-3 έγινε εξαίρεση του κυρίου Ζαχαρόπουλου από το ΔΣ και έτσι αναβγήθηκε η υπόθεση. Δεν μπορεί να προεδρεύει ξανά. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε εδώ, μετά την απόφαση της σημερινή των μελών του ΔΣ, είναι για να γνωρίζουν οι πολίτες της Μαγνησίας ότι το νοσοκομείο δεν μένει ακέφαλο. Βάσει της νομοθεσίας, τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής διοικητής ο κ. Ντόκος και η λήψη αυτού η διευθύντρια της ιατρικής υπηρεσίας.